Καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο όπου σήμερα θα ασχοληθούμε με το drivetrain του ποδηλάτου όπως είναι και στο χωριό μου ή πιο απλά με το σύστημα μετάδοσης της κίνησης και συγκεκριμένα στο κομμάτι του single speed, της μίας ταχύτητας δηλαδή. Ένα γρανάζι μπροστά και ένα γρανάζι πίσω. Επομένως, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο κομμάτι και τις παραλλαγές αυτού, μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος του βίντεο. Αυτή λοιπόν είναι η παραλλαγή που χρησιμοποιώ το τελευταίο διάστημα. Αλλά επειδή είχε ορισμένα θέματα στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια, πρέπει σήμερα να την αλλάξω. Και όπως είπα, τώρα είμαι στην Αθήνα και κάθε φορά που είμαι στην Αθήνα και πρέπει να κάνω εργασίες στο ποδήλατο, ο προορισμός είναι ένας. Frederick Bikes Αμπελόκηπους. Πάμε μέσα. Καλημέρα. Πρωτού ξεκινήσω όμως με τις επεμβάσεις εδώ, θα ήθελα να κάνω μια επεξήγηση του single speed, διότι μπορεί να φαντάζει απλό, ένα γρανάζι μπροστά και ένα γρανάζι πίσω, αλλά πιστέψτε με, το σενάριο έχει πολύ περισσότερα στοιχεία κλειδιά για την επιλογή της πιο σωστής παραλλαγής single speed. Λοιπόν, το σύστημα του single speed αποτελείται από τον μπροστινό γρανάζι που πάει πακέτο με την πεταλιέρα που θα επιλέξεις, το πίσω γρανάζι που πάει πακέτο με το κέντρο που θα επιλέξεις και φυσικά σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί και κάποιο είδος τεντωτήρα. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Κατά βάση, με μόνο μία εξαίρεση που θα αναφέρουμε συνέχεια, από τα δύο γρανάζια, το μπροστά και το πίσω δηλαδή, το ένα είναι μόνιμα σταθερό και το άλλο με την τεχνοτροπία της καστάνιας ή ελεύθερο, όπως το ονομάζουμε στα ποδήλατα, κινείται ελεύθερα προς τη μία φορά, αλλά στην αντίθετη φορά αγκιστρώνει στα λεγόμενα engagement points, έτσι ώστε όταν κάνουμε πετάλ να μεταφέρεται η κινητική ενέργεια στον τροχό και να προχωράει το ποδήλατο. Το πιο σύνηθες είναι το σταθερό γρανάζι να είναι το μπροστινό και το ελεύθερο να είναι το πίσω. Στην αντίστροφη περίπτωση που το σταθερό γρανάζι είναι πίσω και το ελεύθερο μπροστά και το τι σκοπό εξυπηρετεί αυτό θα το αναφέρουμε σε λίγο. Η μία και μοναδική εξαίρεση που και τα δύο γρανάζια, και το μπροστινό και το πίσω είναι σταθερά, είναι στα ποδήλατα fix ή αλλιώς fixed gear bicycles ή fixes. Αυτή η κατηγορία ποδηλάτων είναι κυρίως για κλειστή πίστα. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και αρκετά δημοφιλής επιλογή για μέσα στην πόλη, διότι προσφέρει το πλεονέκτημα της απλότητας σε σύγκριση με τα ποδήλατα με ταχύτητες. Λιγότερη συντήρηση, λιγότερο κόστος κλπ. Καθώς επίσης, λόγω του ότι και τα δύο γρανάζια είναι σταθερά και απαιτείται συγκεκριμένο είδος κέντρου για πίσω, χωρίς ελεύθερο, όπου το γρανάζι είναι επιδοτό επάνω στο κέντρο, δεν υπάρχει η δυνατότητα του να γυρίσει το πετάλ προς τα πίσω ελεύθερα, όπως στα φρίγουλη κέντρα. Με αποτέλεσμα, όταν το επιχειρήσει αυτό κάποιος, να βρίσκει κόντρα και κατά συνέπεια να φρενάρει ο τροχός χωρίς τη χρήση φρένων. Και αν αποσταθερός κάνεις ανάποδα πετάλ, το ποδήλατο θα κινηθεί προς τα πίσω απλά και μόνο από την πεταλιά και όχι από το σώμα σου, όπως είχαμε δείξει στο tutorial για rollback με οποιοδήποτε ποδήλατο που έχει ελεύθερο πίσω, όχι κόντρα δηλαδή όπως τα fix, και απαιτούνται τεχνικές με το σώμα σου για να πας προς τα πίσω. Και αφήνοντας αυτήν την εξαίρεση στην άκρη, επιστρέφουμε στις κατηγορίες των ελεύθερων, όπου το ελεύθερο γρανάζι, όπως είπαμε, μπορεί να βρίσκεται είτε μπροστά, είτε το πιο συνηθισμένο που είναι πίσω. Στην περίπτωση που έχουμε το ελεύθερο πίσω και το σταθερό μπροστά, το μπροστινό γρανάζι, ανάλογα με την πεταλιέρα που θα επιλέξεις, μπορεί να ξεκινήσει, όσο απίστευτο και να ακούγεται, από 12 δόντια, το οποίο ανοίξει την κατηγορία των fix βιδωτών γραναζιών και η κατηγορία πεταλιέρας με την οποία μπορεί να συνδυαστεί είναι συγκεκριμένη, ώστε να έχει αναμονή με σπήρωμα, η οποία θα μπορεί να φιλοξενήσει το συγκεκριμένο είδος γραναζιών. Όπως εκείνη που είχα προηγουμένως στο Inspired Sky, όπου το ένα μπράτσο απέκτησε με τον καιρό μια ρογμή, την οποία παρεπιπτόντως σχόλησα, και θα μείνει όλη η πεταλιέρα στο stock house του γκαράζ ως μελλοντική εναλλακτική, αν χρειαστεί. Συνεχίζοντας, ανεξάρτητα από την αναλογία που θα επιλέξει ο αναβάτης, το εύρος από 12 έως 18 δόντια μπροστά σε αυτού του είδους τις πεταλιέρες, ακολουθείται από 12 έως 22 δόντια πίσω σε αυτού του είδους τα κέντρα. Εξαιρώντας την περίπτωση που σε BMX ποδήλατα, το πίσω κέντρο μπορεί να τροποποιηθεί με συγκεκριμένο kit που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ακόμα και 9 δόντια στο πίσω γρανάζι. Τα 12 έως 22 δόντια στο πίσω γρανάζι τα έχουμε ως επιλογές όταν το freewheel βρίσκεται ενσωματωμένο στο κέντρο που θα επιλέξουμε, όπως αυτό που φαίνεται στη φωτογραφία. Η άλλη επιλογή είναι το κέντρο να είναι σταθερό, όπως αυτό που χρησιμοποιούν τα fix ποδήλατα, χωρίς την παρουσία freewheel, που σημαίνει πως θα υποστηρίζει μόνο screw-on γρανάζι, που δηλαδή θα βιδώνει στο κέντρο στο αντίστοιχο σπήρωμα,
ακριβώς όπως και το προστινόβιδο το γρανάζι που αναφέραμε νωρίτερα. Στην περίπτωση των σκρούων γραναζιών, έχουμε τις επιλογές και σταθερών γραναζιών, όπως αυτά που σύμβουν τα fix ποδήλατα, ή γραναζιών όπου το freewheel είναι ενσωματωμένο σε αυτά. Ο λόγος που υπάρχει αυτό είναι κατά κύριο λόγο το κόστος, διότι είναι πιο οικονομικό το όλο πακέτο, καθώς και σε ένα βαθμό το βάρος. Και μια πολύ σημαντική παρένθεση σε αυτό το σημείο, όσον αφορά το να επιλέξεις ένα μεμονωμένο απλό γρανάζι για πίσω, έχεις την επιλογή του εργοστασιακού single speed, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να είναι μόνο του, όπου είναι και πιο σωστή επιλογή. Εάν όμως το επιθυμείς, μπορείς να διαμελήσεις ακόμα και μια κασέτα ποδηλάτου όπως αυτή και να κρατήσεις το γρανάζι που θέλεις, προκειμένου σε συνδυασμό με μερικούς αποστάτες να το χρησιμοποιήσεις για να πετύχεις το αποτέλεσμα του single speed. Ναι, πρακτικά μπορείς να το κάνεις αυτό, αλλά θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου ορισμένα πράγματα. Αστερίσκος νούμερο 1. Τα γρανάζια που αφαιρούνται από κασέτες έχουν σε κάποια σημεία των δοντιών τους φαγώματα από το εργοστάσιο που εξυπηρετούν στην εύκολη μετατόπιση της αλυσίδας από γρανάζι σε γρανάζι ούτε να αλλάζει ταχύτητες. Σε αντίθεση φυσικά με τα εργοστασιακά single speed που όλα τα δόντια τους είναι ακέραια. Αστερίσκος νούμερο 2. Τα εργοστασιακά single speed γρανάζια έχουν περάσει από τεστ αντοχής με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο αξιόπιστα και ποιοτικά στην κατάχρησή τους σε αντίθεση με τα μη single speed γρανάζια που θα πάρεις από την κασέτα. Και αυτό το έμαθα με τον δύσκολο τρόπο. Αστερίσκος νούμερο 3. Όσον αφορά τα εργοστασιακά single speed γρανάζια, έρχονται σε δύο εκδόσεις. Τα λεπτά, που είναι πανομοιότυπα με τα γρανάζια της κασέτας, αλλά και αυτά που έχουν πιο ενισχυμένο εσωτερικό. Αυτή η ενίσχυση, όταν δεν υπάρχει, από τη δύναμη που ασχείται σε κάθε πεταλιά, επειδή χρησιμοποιείς μόνιμα ένα γρανάζι, με τον καιρό δημιουργείται φάγωμα στο ελεύθερο του κέντρου. Επομένως, αυτό αποτρέπεται από το πιο χοντρό εσωτερικό του single speed γρανάζιου. Κάτι που θεωρώ πως είναι αρκετά σημαντικό να έχετε στο μυαλό σας. Και παραμένοντας στην παραλλαγή του σταθερού γρανάζιου μπροστά και του ελεύθερου πίσω, όσον αφορά το μπροστινό γρανάζι, μία ακόμα λεπτομέρεια είναι και η προστασία του με κάποιο bassguard, όπου θα πρέπει να είναι και συμβατό με το εκάστοτε είδος πεταλιέρας. Στην περίπτωση του φυδωτού μπροστινού γρανάζιου, όπως αυτό που χρησιμοποιούσα προηγουμένως, το bassguard έχει αυτή τη μορφή και μπαίνει περαστό επάνω στο μπράτσο πριν φυδωθεί το γρανάζι. Παρ' όλα αυτά, το επόμενο είδος πεταλιέρας είναι και αυτό που κατά βάση έχουν τα πιο σύγχρονα BMX, όπου το γρανάζι παραμένει εκτεθειμένο σε τοιχοχτυπήματα, μιας και δεν υπάρχει καμία επιλογή για bassguard. Κάτι που καθιστά το συγκεκριμένο είδος πεταλιέρας πολύ κακή επιλογή για trial ποδήλατα για ευνόητους λόγους. Το επόμενο και πιο συνηθισμένο θα έλεγα είδος πεταλιέρας είναι και αυτό που έχω τώρα πάνω στο ποδήλατό μου, που το γρανάζι βιδώνει επάνω στο μπράτσο με 4 βίδες εσωτερικά, ενώ υπάρχουν και 4 ακόμα ανεξάρτητες βίδες εξωτερικά για προσθήκη bassguard ή ακόμα και μεγαλύτερο γρανάζιου εάν χρειαστεί αναπερίπτωση. Στις 4 εσωτερικές βίδες μπορείς να προσθέσεις γρανάζι από 22 έως και 30 δόντια, ενώ από 32 δόντια και πάνω πρέπει να περάσεις στις 4 εξωτερικές βίδες, όπου έχεις δυνατότητα να το συνδυάσεις και με το αντίστοιχο bassguard, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη σου πως θα πρέπει να επιλέξεις και τις αντίστοιχες συμβατές βίδες. Για να θυμάστε πως εδώ ισχύει το ίδιο με το πίσω γρανάζι όσον αφορά τα εργοστασιακά γρανάζια για χρήση single speed και αυτά που μπορούν να αποσπαστούν από τριπλέτα ή διπλέτα. Τα εργοστασιακά έχουν όλα τα δόντια ατόφια σε αντίθεση με τις τριπλέτας ή διπλέτας που έχουν τροποποιημένα δόντια για την πιο ομαλή κίνηση της αλυσίδας στην εναλλαγή δίσκων. Για το συγκεκριμένο είδος πεταλιέρας, εγώ προσωπικά έχω επιλέξει το 22 δοντιών. Και μία ακόμα επίσης σημαντική παρένθεση σε αυτό το σημείο είναι πως για κάποιο λόγο δεν υπάρχουν στην αγορά bassguards για τόσα λίγα δόντια για αυτές τις πεταλιέρες. Με εξαίρεση ένα της Race Face που δεν είναι διαθέσιμο, ακόμα ένα από την Truvative που επίσης δεν είναι διαθέσιμο και αυτό από την Inspired που καλύπτει όπως λέει έως 24 δόντια. Το αμέσως επόμενο είναι για έως 32 δόντια που είναι προφανώς πολύ πιο μεγάλο από αυτό που χρειάζεσαι εάν έχεις 22 δόντια μπροστά όπως εγώ. Στη δική μου περίπτωση λοιπόν, επειδή δεν μπορούσα να βρω πουθενά bassguard, που για trial που κάνω εγώ θα ήταν καταστροφικό να μην έχω, αποφάσισα να το φτιάξω μόνος μου. Και μετά από μερικές μετρήσεις, υπολογισμούς και ορισμένες αποτυχημένες προσπάθειες, ειδού. Ναι, εγώ το έφτιαξα αυτό, με τη βοήθεια φυσικά του AutoCAD και στη συνέχεια του Laser.
Εν συνεχεία, ενώ φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα είδη πεταλιέρας, για το trial που χρησιμοποιεί πάντα μονό δίσκο μπροστά. Ορισμένες εταιρείες έχουν δημιουργήσει κάποια μοντέλα όπου το Bassguard είναι ενσωματωμένο στο γρανάζι που συνδυάζεται φυσικά με την αντίστοιχη πεταλιέρα, όπως είναι και το Crankset από τη SRAM με το οποίο θα αντικαταστήσω τη Scent που έχω τώρα. Και ακόμα μια παρένθεση σε αυτό το σημείο, όλες οι αναλογίες μπροστινού και πίσω γραναζιού που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα και γενικά χρησιμοποιούνται σε trial ποδήλατα είναι: και όλες αυτές τίνουν στο ένα προς ένα, όπου το πετάλι είναι αρκετά μαλακό. Αυτό συμβαίνει και επιλέγεται από τον αναβάτη, διότι στο trial απαιτείται στιγμιαία εκρηκτικότητα στην πεταλιά στα στατικά κόλπα. Δεν είναι σε καμία περίπτωση για να διανύεις αποστάσεις. Εάν θέλεις να κάνεις αποστάσεις, δεν θα επιλέξεις trial ποδήλατο εξ αρχής. Έκαστος το είδος του που λένε. Όλα αυτά όμως ανήκουν στην παραλλαγή του σταθερού γραναζιού μπροστά και του ελεύθερου πίσω, είτε εάν αυτό βρίσκεται στο κέντρο, είτε στο γρανάζι. Αναφορικά όμως για την ιστορία, σε αντίθεση με το δικό μου 24 που ανοίξει την κατηγορία των Street Trial, κατά βάση στα Competition Trial ποδήλατα 20 ή 26 ιντσών, όπως το 26R ή EcoPure Mark 5 που έχω στην Πάτρα, σε αυτά τα ποδήλατα λοιπόν συναντάμε την παραλλαγή του ελεύθερου γραναζιού μπροστά με σταθερό γρανάζι το πίσω. Με αυτή την παραλλαγή, αυτό που πετυχαίνουμε στο Trial είναι να μειώσουμε και το συνολικό βάρος του ποδηλάτου, αλλά κυρίως στην μετατόπιση του κέντρου βάρους. Ωστόσο, φρίγκουλη μπροστά μπορεί να συναντήσουμε και σε ένα τυπικό ποδήλατο με ταχύτητες. Εκεί η βασική διαφορά είναι η εξής. Στο συνηθισμένο σύστημα με το φρίγκουλη πίσω, εάν ενώ κάνουμε πετάλα σταματήσουμε να κάνουμε, η πίσω ρότα συνεχίζει να γυρίζει και όλα τα υπόλοιπα, κασέτα, μπροστινά γρανάζια και αλυσίδα, παρεμβαίνουν σταθερά. Στο σύστημα με φρίγκουλη μπροστά, εάν ενώ κάνουμε πετάλα σταματήσουμε να κάνουμε, εξακολουθούν να γυρίζουν όλα. Αυτό σημαίνει πως σε αντίθεση με το κλασικό freewheel πίσω, που για να αλλάξουμε ταχύτητες θα πρέπει να κάνουμε και πετάλ, με το freewheel μπροστά μπορούμε να αλλάξουμε ταχύτητες ακόμα και εάν δεν κάνουμε πετάλ. Φυσικά όμως, για λόγους λειτουργικότητας και ασφάλειας, όταν έχεις και ταχύτητες και freewheel μπροστά, απαιτούνται και τα αντίστοιχα συμβατά εξαρτήματα, κασέτα και κέντρο πίσω. Επιστρέφοντας τώρα στο single speed, υποθέτοντας ότι έχουμε επιλέξει πεταλιέρα, γρανάζι μπροστά και γρανάζι και κέντρο πίσω, υπάρχει ακόμα ένα εξάρτημα που πολλές φορές είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Και φυσικά αυτό δεν είναι άλλο από τον τεντωτήρα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρω πως υπάρχουν κάποια ποδήλατα, κάποια πλαίσια ποδηλάτων που χρησιμοποιούν οριζόντια dropouts στο πίσω μέρος, που σου δίνουν τη δυνατότητα να μεταφέρει τον πίσω τροχό μπρος και πίσω, έτσι ώστε να τεντώσει η αλυσίδα με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, όλα τα υπόλοιπα πλαίσια, είτε είναι με vertical dropouts είτε με περαστό άξονα όπως και το Inspired Sky, που δεν επιτρέπει τη μετατόπιση του πίσω τροχού στο κατάλληλο σημείο για να είναι τεντωμένη η αλυσίδα, χρειάζεται να προσθεθεί τεντωτήρας για να λειτουργήσει σωστά το όλο πακέτο. Παρένθεση εδώ, κάτι που ανάλογα με την αλυσίδα που θα επιλέξεις σε συνδυασμό με το πλαίσιο του ποδηλάτου σου μπορεί να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα ανά περίπτωση, είναι η χρήση Huffling. Η κάθε αλυσίδα αποτελείται από συνδέσμους. Έναν ας τον ονομάσουμε εξωτερικό και έναν εσωτερικό. Κάθε φορά που θέλεις να μακρύνεις ή να κοντίνεις μια αλυσίδα, θα πρέπει αναγκαστικά να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις αντίστοιχα έναν εξωτερικό και έναν εσωτερικό συνδεσμό, έτσι ώστε η αλυσίδα μετά να μπορεί να ενωθεί πάλι. Σε αυτό το σημείο έρχονται τα Huffling, που μετατρέπουν τους δύο συνδέσμους, τον έναν εξωτερικό και τον έναν εσωτερικό, σε έναν μισό και μισό, όπου αυτή η τροποποίηση σου δίνει μεγαλύτερο εύρος διαμήκυνσης εις μίκρυνσης μιας αλυσίδας. Επομένως, στην περίπτωση που το πλαίσιο σου δεν διαθέτει χωριζόντα dropouts και η αλυσίδα σου είναι πολύ τεντωμένη ή πολύ χαλαρή με κανονικούς συνδέσμους και θέλεις να αποφύγεις τον τεντωτήρα, μία λύση μπορείς να δοκιμάσεις, της οποίας το αποτέλεσμα, όπως είπαμε, θα διαφέρει ανάλογα με την αλυσίδα και το πλαίσιο σου, είναι η προσθήκη ενός Huffling και ίσως να γίνει τόσο τεντωμένη ώστε να μην είναι η απαραίτητη παρουσία τεντωτήρα. Σημείωση. Εάν χρησιμοποιήσεις Huffling διαφορετικής αλυσίδας από αυτήν που έχεις, η αντοχή της αλυσίδας σου πλέον θα αλλάξει και θα γίνει τόσο ευάλωτη όσο είναι και το Huffling. Προσωπικά, από παρελθοντική δραματική εμπειρία, δεν εμπιστεύω με τα Hufflings, γι' αυτό και δεν τα χρησιμοποιώ. Έχω κόψει αρκετά μέχρι τώρα και δεν το ρισκάρω ξανά. Θέλω όλη η αλυσίδα μου να αποτελείται από τους εργοστασιακούς συνδέσμους για να είμαι σίγουρος ότι η αντοχή της θα είναι αυτή που αναφέρει και ο κατασκευαστής της.
Όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν στον τοντοτήρα και τις κατηγορίες του. Οι πιο δημοφιλείς από αυτές είναι οι εξής. Με ένα πλαστικό γρανάζι, με δύο πλαστικά γρανάζια που βοηθάνε στο πιο ομαλό τέντομα της αλυσίδας ή ακόμα και με έναν απλό κύλινδρο όπως αυτός στη φωτογραφία. Παρένθεση, στην περίπτωση του ενός γραναζιού ή κυλίνδρου, η αλυσίδα μπορεί να τεντώνει είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Το δικό μου ποδήλατο που η πίσω ρόδα είναι με περαστό άξονα που την κρατάει σταθερά σε ένα συγκεκριμένο σημείο και δεν υπάρχει δυνατότητα να πάει μπρος ή πίσω για να τεντωθεί η αλυσίδα, από το εργοστάσιο είχε τον συγκεκριμένο τεντωτήρα με δύο γρανάζια. Επειδή το συγκεκριμένο μοντέλο ήταν το πρώτο της σειράς Sky και γενικά από τα πρώτα 24 trial ποδήλατα που βγήκαν στην αγορά, η θέση του τεντωτήρα ήταν λάθος εξ αρχής, διότι εκείνο το σημείο είναι το πρώτο που θα έρθει σε επαφή με το εμπόδιο, εάν κατά την προσγείωση χάσει τη γωνία για οποιοδήποτε λόγο και γλιστρήσεις. Darkness, my old friend. Ακριβώς γι' αυτό, στα επόμενα μοντέλα της σειράς και όχι μόνο, μετατόπισαν τη θέση του τεντωτήρα λίγο πιο μπροστά και εσωτερικά από το ψαλίδι του πλαισίου, έτσι ώστε να είναι λιγότερο ευάλωτος. Ξεπερνώντας τα όλα αυτά, στο παρελθόν είχα ένα ατύχημα και χτύπησε το ποδήλατο ακριβώς σε εκείνο το σημείο, με αποτέλεσμα να σπάσει ο οριστασιακός τεντωτήρας και να βγει από το πλαίσιό μου μαζί με τον ιχάκι και τις βίδες που το στερέωναν πάνω στο πλαίσιο, παίρνοντας μαζί και το σπήρωμα στο οποίο βίδωναν. Εν συντομία, μεγάλωσα τις τρύπες που είχαν απομείνει πάνω στο πλαίσιο, προκειμένου να δημιουργήσω καινούριο σπήρωμα, ώστε να μπορέσω να επανατοποθετήσω τον ιχάκι και τον τεντωτήρα. Παρ' όλα αυτά, δεν πήρα καινούριο τον εργοστασιακό τεντωτήρα, διότι ήθελα να δοκιμάσω μια DIY λύση που είχα δει από τον συναθλητή Trial Alice. Για αυτό το θέμα υπάρχει στο κανάλι μια μίνι σειρά τριών επεισοδίων όπου υπεραναλύω το συγκεκριμένο κομμάτι και φυσικά όλοι οι σύνδεσμοι θα είναι κάτω στην περιγραφή για ποιον ενδιαφέρεται. Κατόπιν λοιπόν αναζήτηση υλικών και φυσικά τη δική σας βοήθεια σε αυτό, κατάφερα να βρω τα απαραίτητα υλικά και αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Με βόλεψε πάρα πολύ, θα έλεγα. Και σίγουρα δεν με νοιάζε πλέον εάν χτυπηθεί εκείνο το σημείο, γιατί και να χτύπαγε δεν θα είχε καμία επίπτωση σε σχέση με το εάν είχα τον αυθεντικό τεντωτήρα, που ένα χτύπημα εκεί θα ισοδυναμούσε με περίπου 35 ευρώ που κοστίζει ο συγκεκριμένος τεντωτήρας, χωρίς φυσικά τα μεταφορικά, τον εκτελονισμό και τον χρόνο που θα χρειαστεί μέχρι να φτάσει σε μένα, γιατί δυστυχώς αυτά τα εξαρτήματα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Μάλλον όχι, αυτό είναι ψέματα, διότι υπάρχει ένα μοντέλο από τη Shimano, το οποίο όμως δεν είναι διαθέσιμο, και ακόμα ένα μοντέλο από την Reverse που επίσης δεν είναι διαθέσιμο. Και μετά από αυτή την σύντομη ανάλυση περί Single Speed επιστρέφουμε στο παρόν και συγκεκριμένα στην Πάτρα, όπου για να ολοκληρώσω την παραλλαγή μου αυτή τη φορά έπρεπε να έρθω εδώ, διότι είχα κάποια εξαρτήματα που χρειαζόμουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση το σενάριο τώρα λέει. Μάλλον πριν περάσουμε στο σενάριο εδώ, προηγουμένως πριν χρησιμοποιήσω την πεταλιέρα της Send, είχα αυτήν εδώ την πεταλιέρα που όπως ανέφερα και νωρίτερα είναι με το βιδωτό γρανάζι, όπου όσο χρησιμοποιούσα είχα 18 δόντια μπροστά, τα οποία συνδυάζα φυσικά με 14 δόντια πίσω. Αφού όμως ράχισε τον μπράτσο, το κόλλησα και γιατί θα μείνει στην άκρη το όλο πακέτο, πέρασα στη Send που έχω τώρα, όπου αρχικά είχα 24 δόντια μπροστά, τα οποία συνδυάζα με 18 δόντια πίσω. Τώρα όμως έχουμε 22 δόντια πλέον μπροστά, όπου φυσικά έβαλα και τον μπάσκαρτ που σχεδίασα και κατασκεύασα εγώ, όπου παρεμπιπτόντως με ξεπερνάει το πόσο καλά έκατσαν οι βίδες πραγματικά. Παρένθεση για την κατασκευή του μπάσκαρτ, αυτή τη φορά χρησιμοποίησα τσάλι 4 χιλιοστών, όπου για να βιδωθεί σωστά έπρεπε να το συνδυάσω να προσθέσω και ροδέλες στις βίδες. Εάν όμως το ξαναφτιάξω, θα χρησιμοποιήσω 5 χιλιοστά έτσι ώστε να μην χρειάζονται ροδέλες. Οπότε ναι. Και περνώντας στο πίσω τμήμα, χρησιμοποιώ πλέον γρανάζι 16 δοντιών, το οποίο είναι από την Reverse και όπως μπορείτε να δείτε και σε αυτή τη φωτογραφία, στο εσωτερικό του είναι φαρδί που όπως είπαμε προτρέπει την φθορά του ελεύθερου του κέντρου σε βάθος χρόνου. Και ακριβώς από κάτω επέλεξα να μείνω με τον δικό μου DIY custom τεντωτήρα για την ώρα και στο μέλλον θα δω πώς θα δουλέψει. Απλά μου αρέσει το όλο σύνολο, DIY σύνολο όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή. Και αφού η νέα μου παραλλαγή εδώ ολοκληρώθηκε με επιτυχία ευτυχώς, υπάρχει μόνο ένα πράγμα που θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή και αυτό είναι
να βγω για προπόνηση. Όπως πάντα, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, να το βρήκατε ενδιαφέρον και να αποκομίσετε κάποια στοιχεία. Αφήστε μου κάτω σχολεία αν θέλετε και φυσικά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.